Σαριανίδη, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύνοδο που γίνεται των Δωρητών στο Λονδίνο. Πιστεύετε ότι θα έχει κάποια ωφέλη, και γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί ανάλογες έχουν γίνει για τη Λιβύη, για τη Συρία, για το Σουδάν, και όσο έχουμε δει εμείς κάτι καλό, άλλο τόσο έχουν δει και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Άρα τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή τη σύνοδο? Γενικότερα, αυτές οι σύνοδοι Δωρητών είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν σε επίπεδο πολυμερείς διπλωματίας τα κράτη, ώστε να συμβάλλουν κυρίως στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση κρατών, τα οποία προφανώς και έχουν περάσει μέσα από την πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία του εμφύλιου πολέμου. Επομένως, τώρα μια σύνοδος Δωρητών για την Ουκρανία δεν μας λέει πολλά πράγματα ούτε για το πότε θα τελειώσει η ένοπλη σύραξη στην Ουκρανία, ούτε και βέβαια μας λέει ακόμα περισσότερα πράγματα για τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν από την πλευρά της Δύσης τα κράτη να βοηθήσουν την Ουκρανία πέρα από τα όσα ήδη γνωρίζουμε. Κυρίως θα έλεγα πως αυτή η σύνοδος Δωρητών είναι μια ευκαιρία να βρεθούν μεταξύ τους, να επαναπρογραμματίσουν ή να επαναβεβαιώσουν αυτά τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν τους βασικούς άξονες συμπεριφοράς των κρατών της Δύσης απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, και στο περιθώριο να λύσουν προφανώς και άλλα ζητήματα, και αναφέρουμε στο περιθώριο γιατί εντάξει, είναι σημαντική η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό ΙΠΕΞ και τον Τούρκο ΙΠΕΞ. Επομένως, εκτός από το βασικό κομμάτι που είναι η Ουκρανία, προφανώς και υπάρχουν άλλου είδους συναντήσεις που ενδιαφέρουν και εμάς. Ναι, είναι σαφές αυτό. Για να πάμε τώρα και στα δικά μας. Ανέφερα πριν από λίγο, κατά την εισαγωγή, την παρουσίασή σας, τον όρο πολυκρίση. Φαντάζομαι είναι αποδεκτός πλέον και από την επιστημονική κοινότητα, η μία κρίση η οποία τροφοδοτεί την άλλη κρίση. Στο θέμα της Ελλάδας, αν το πάρουμε πιο στενά, αυτές οι κρίσεις πόσο επηρεάζουν την γενικότερη στρατηγική ή τη γενικότερη γεωπολιτική θέση της χώρας? Γιατί έχουμε δει, έχουμε επηρεαστεί πολύ από την οικονομική κρίση, έχουμε επηρεαστεί πολύ από την ενεργειακή κρίση, και τώρα έχουμε και έναν γείτονα ο οποίος όλοι το παραδέχονται, είναι τόσο απρόβλεπτος που κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει μαζί τους. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω πως ο γείτονας είναι απρόβλεπτος. Ειδικά αυτός ο γείτονας με αυτή την κυβέρνηση νομίζω πως έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα προκειμένου να, αν θέλετε, να βρισκόμαστε σε εκείνη τη θέση που μπορούμε να κάνουμε σενάρια, να επεξεργαστούμε σενάρια ώστε να μην βρεθούμε προαπροόπτου σε σχέση με τις δικές του πρωτοβουλίες. Επομένως, δεν νομίζω πως η Τουρκία είναι απρόβλεπτη, ίσα ίσα που η Τουρκία παραδοσιακά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική της ατζέντα επιμένει και επιδιώκει να προαναγγέλει αυτά τα οποία θα κάνει, έστω και με έναν έμεσο τρόπο. Επομένως, αυτό δεν με προβληματίζει τόσο όσο το γεγονός ότι αυτό στο οποίο έχετε αναφερθεί, δηλαδή αυτού του είδους οι κρίσεις, οι οποίες είναι μέγα κρίσεις και οι οποίες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, είναι πολυπαραγωγικές κρίσεις και με αυτόν τον τρόπο το ένα φέρνει το άλλο, για να το πούμε λίγο χίδιν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ναι, είναι καμιά φορά και δύσκολο να αντιμετωπίσεις ακόμα και έναν γείτονα ο οποίος σου έχει δώσει και τα εργαλεία για να τον αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά υπό περιστάσεις οι οποίες είναι φυσιολογικές. Όμως οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και οι οποίες είναι αλυσίδωτες, προφανώς και να διαμορφώνουν ένα τοπίο, ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά ρευστό και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και καινούριο, και γι' αυτό μιλάμε και για υβριδικές απειλές. Επομένως, αυτού του είδους οι κρίσεις διαμορφώνουν ένα τέτοιο πεδίο πλέον που είναι όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλα τα κράτη, τόσο σημαντικό ώστε να συζητάμε πλέον για καινούργιες έννοιες όπως η ανθεκτικότητα. Γίνεται μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια και εν ώψη των υβριδικών απειλών και των υβριδικών πολέμων οι οποίοι διεξάγονται, στην έννοια της ανθεκτικότητας που δείχνει ακριβώς ότι πρέπει να διαμορφώσουμε όλες εκείνες τις υποδομές
ώστε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή της καταστροφής, που μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή ή μια ανθρωπογενής καταστροφή ή μια κυβερνοεπίθεση, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τα μέσα και τον τρόπο να αντέξουμε σε αυτή την κρίση, ώστε να μην χάσουμε τις κρίσιμες βασικές υποδομές μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία. Μάλιστα. Αν έρθουμε τώρα ξανά να ξεκινήσουμε από τον όρο πολυκρίση, αλλά βάλατε και ένα άλλον όρο, ο οποίος πραγματικά μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο διάστημα, το λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Κύριε Σαραγιαννίδη, είσαστε καθηγητής διεθνού δικαίου. Πού είναι το διεθνές δίκαιο σε όλες αυτές τις καταστάσεις? Γιατί υπάρχουν πολλαπλές αναστατώσεις, ο κάθε ένας, το κάθε κράτος κάνει το δικό του και το διεθνές δίκαιο για πολύ κόσμο θεωρείται πλέον ένα απλό χαρτί που ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει. Πράγματι, υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου που θεωρούν ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ακριβώς δίκαιο ή δεν επαρκεί προκειμένου να ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Ωστόσο, το πρώτο πράγμα το οποίο λέω συνήθως στους φοιτητές μου στο πρώτο εξάμηνο είναι πως αν θελήσετε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς διεθνές δίκαιο, θα πρέπει προφανώς να φανταστείτε μία δυστοπία. Θα πρέπει να φανταστείτε έναν κόσμο όπου εφόσον δεν υπάρχουν κανόνες, επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, μα και το δίκαιο δεν εκφράζει το δίκαιο του ισχυρού? Θα πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν, ή το δίκαιο είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο ισχυρός αποφασίζει να εξαναγκάσει τον αδύναμο, ή, όπως λένε κάποιοι άλλοι, το δίκαιο είναι το τελευταίο καταφύγιο του φτωχού, του αδύναμου. Άρα έχει κάποια βαρύτητα και είναι σημαντικό. Και σε τελική ανάλυση, πιστέψτε το, όλα τα κράτη εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο ή την εκδοχή του διεθνούς δικαίου που εκείνα προτιμούν. Ναι, αλλά εδώ, αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχει μια έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω, μια διαστολή. Είναι άλλο πράγμα να εφαρμόζεις το διεθνές δίκαιο όπως το ορίζουν οι διεθνείς κανόνες και άλλο πράγμα να εφαρμόζεις το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν και όπως εσύ θες να το μεταφράζεις. Κύριε Γαλέτσιο, και στο ειρηνοδικείο να πάμε οι δυο μας, επειδή μπορεί να έχουμε μία διαφορά, οι δικηγόροι μας ή εγώ ως δικηγόρος θα δω στη διαδικασία να κάνω τέτοια ερμηνεία που θα βολεύει το δικό μου συμφέρον. Στο ειρηνοδικείο, που θα επιληθεί μία απλή διαφορά. Λοιπόν, σε μεγαλύτερη κλίμακα, που η μεγαλύτερη κλίμακα είναι μία διακρατική διαφορά, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι προφανώς το εύρος της νομικής ερμηνείας είναι αρκετά μεγάλο σε κάποιες περιπτώσεις. Ήθελα να πω το εξής, ότι η Τουρκία, που ξεκάθαρα έχει μια αναθεωρητική ατζέντα, που ξεκάθαρα είναι μια χώρα η οποία επιθυμεί να ανατρέψει το status quo στην περιοχή, όπως αυτό ορίζεται κυρίως από την ιδρυτική πράξη της τουρκικής δημοκρατίας. Σκεφτείτε, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε με διεθνή συνθήκη, και αυτή είναι η συνθήκη της Λοζάνης λοιπόν, της 24ης Ιουλίου του 1923. Ακόμα λοιπόν και η Τουρκία, η οποία είναι αναθεωρητική, χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο προκειμένου να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της διεκδικήσεις. Μας λέει δηλαδή ότι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να διαπραγματευτεί μαζί μας, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, διεκδικήσεις οι οποίες προέρχονται από το πουθενά, είναι διεκδικήσεις οι οποίες προέρχονται από δικά της νόμιμα δικαιώματα. Να καθίσουμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα δικαιώματα και τις αξιώσεις οι οποίες προβάλλει η Τουρκία. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για αυτή, να πάμε και σε ένα δικαστήριο να το λύσει. Προφανώς και η Τουρκία δεν θα θελήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε υπέρ της. Οπότε συνεχίζει να πιέζει, χρησιμοποιώντας την ισχύ της, ώστε να μπορέσει να κερδίσει περισσότερα από αυτά τα οποία κανονικά θα μπορούσε να αποκτήσει χάρη στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Κύριε καθηγητά, έχουμε εμείς όμως και τις βάσεις, είμαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι? Γιατί είπατε πολύ χαρακτηριστικά και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με το ειρηνοδικείο, ότι ακόμα και μια μικρή διαφορά ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Αν πάμε εμείς στο ποινικό, στο δικαστήριο της Χάγης, που έχουμε κατά εμάς μόνο μία ανοιχτή, διαφορά. Διαφορά με τους Τούρκους. Μόνο την ΑΟΣ. Αυτοί θεωρούν την υφαλοκρηπίδα. Την υφαλοκρηπίδα, σωστό. Αυτοί θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά. Μας συμφέρει να πάμε σε ένα δικαστήριο στο οποίο ενδεχομένως να ανοίξουν κι άλλα? Όχι μόνο αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια διαφορά με την απέναντι πλευρά, αλλά πολλά περισσότερα μπορούν να ανοίξουν. Μας συμφέρει, είμαστε καλά προετοιμασμένοι? Μήπως κάνουμε καλά που δεν πάμε τόσο καιρό? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση
να βρεθούμε με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο. Και όχι μόνο γιατί δεν θέλουν οι Τούρκοι, ούτε και εμείς στην πραγματικότητα θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Διότι αν το ζήτημα ήταν απλά και μόνο να οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στην Τουρκία και σε εμάς, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Θα καθόμαστε και θα συντάσαμε ένα στην υποσχετικό, προκειμένου να ορίσουμε ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα, η νομική διαφορά, και αυτή τη διαφορά να μας τη λύσει το δικαστήριο. Αλλά για να λύσει το δικαστήριο τη διαφορά για την υφαλοκρηπίδα, τον τρόπο με τον οποίο θα οριοθετήσουμε δηλαδή την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, θα πρέπει πριν και πρώτα απ' όλα εμείς να έχουμε καταλήξει στο ποιο θα είναι το εύρος των χωρικών υδάτων μας στο Αιγαίο, άρα να προχωρήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια, και φυσικά να μην υπάρχει διεκδίκηση από την πλευρά της Τουρκίας αναφορικά με την κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Εδώ η Τουρκία ζητάει νησιά του Αιγαίου. Έτσι, οι γκρίζες ζώνες, η γαλάζια πατρίδα, δεν έχουν να κάνουν μονάχα με το γεγονός ότι η Τουρκία φωνάζει και λέει πως το μισό Αιγαίο είναι δικό μας σε επίπεδο υφαλοκρηπίδας. Έχει να κάνει ακριβώς και με ζητήματα κυριαρχίας. Υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει θέματα κυριαρχίας όχι μπροστά στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, οπουδήποτε, και να θέσει με περισσή σιγουριά το ζήτημα αυτό σε δικαιοδοτική επίλυση? Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα το κάνει αυτό, και δεν πρόκειται ποτέ να πάμε στη Χάγη για να συζητήσουμε για το αν η Ψέριμος, για παράδειγμα, είναι ελληνική ή όχι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Επομένως, το ζήτημα της Χάγης ή και αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει, και νομίζω πως είναι κυρίως πυροτέχνημα, αν θέλετε, προεκλογικό κάποιων, περί των πρεσπών του Αιγαίου κτλ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανοησία που δεν έχει, νομικά σας μιλάω πάντα έτσι, πολιτικά μπορεί να έχει σκοπιμότητα κάτι τέτοιο, αλλά νομικά δεν έχει καμία βάση κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να συμβεί προφανώς. Μάλιστα, είναι σαφέστατη και πολύ ξεκάθαρη η άποψή σας, κύριε.